παρουσία του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Ελμυρού κυρίου Ιγνατίου, πολιτικών, στρατιωτικών και αυτοδιοικητικών εκπροσώπων, πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μεγάρο Μαγνησίας το μεσημέρι, τελετή ανάληψης των νέων καθηκόντων του νέου αστυνομικού διευθυντή Μαγνησίας Γεωργίου Ντιζέ. Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, ταξιέρχος Τωμάς Καρανάσιος, επισήμανε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Τοποθετήθηκαν επίσης ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας κ. Διχτάς, καθώς και ο απερχόμενος αστυνομικός διευθυντής ταξιάρχος κ. Αλεξάκης. Στην τοποθέτησή του, ο νέος αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας κ. Ντιζές δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να φανεί αντάξιος της επιλογής της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας, με γνώμονα την ηθική και την ομιμότητα. Η κακοποίηση ανηλίκων, η παραβατικότητα ανηλίκων, η παιδική πορνογραφία, η προστασία των ζώων συντροφιάς, η προστασία των δικαιωμάτων όλων των ατόμων και άλλα. Βέβαια, δίπλα σε αυτά, συνεχίζονται καθημερινά με εντατικές προσπάθειες και οι μάχες στον τομέα της εγκληματικότητας για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών, την μείωση περιπτώσεων ληστείων. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα και να σας καλωσορίσω στο μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας. Ήταν 3 χρόνια πριν, όταν από το βήμα αυτό, με βαθιά συναισθήματα χαράς, τιμής, ευγνωμοσύνης και συγκίνησης, εκφωνούσα το λόγο της ανάληψης των καθηκόντων μου ως διευθυντής της ΔΕΛΤΑ ΑΛΦΑ Μαγνησίας. Σήμερα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου από το ίδιο βήμα να σας ευχαριστήσω και να σας αποχαιρετήσω λόγω της τοποθέτησής μου στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας, διακατεχόμενος όμως από τα ίδια ακριβώς συναισθήματα. Με γεμίζει με ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα μου δίνει δύναμη, κουράγιο και διάθεση για περαιτέρω προσφορά. Υπόσχομαι να ασκήσω ακάματος τα καθήκοντά μου με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ζήλο και ανιδιοτέλεια και να προσφέρω τα μέγιστα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας και κατ' επέκταση στην τοπική μας κοινωνία. Δεσμεύομαι ότι η προσπάθειά μου αυτή να φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου αποδόθηκε θα βασίζεται στην νομιμότητα, τη λογική, την ευελιξία και την ανθρωποκεντρική διαχείριση. Πόσο ασυμβίβαστο, ατέριαστο και αντιφατικό μπορεί να είναι ο ρόλος αυτός φαινομενικά αντικρουόμενος με αυτό του αστυνομικού διευθυντή? Και σας απαντώ ειλικρινά πως ναι, είναι. Αλλά τα ανωτέρω, οι ανωτέρω άτυπες θεσμικές κόντρες γεννούν σχέσεις ανδρών δυνατές που έχουν ως κοινή συνισταμένη την προάσπιση των συμφερόντων του ξεχασμένου από την πολιτεία Έλληνα αστυνομικού. Μια θεσμική σύγκρουση που όμως φυριλατεί σχέσεις δυνατές. Ευλόγησον ή να προκόψει ενετέρες διατεταγμένες υπηρεσίες βέλτιων και λαμπρότερων της αποχωρισμένης νυν αστυνομικής εργασίας. Το δε αναλαμβάνοντα την θέση του νέων αστυνομικών διευθύντων Γεώργιων ενίσχυσον εις το επιδείξε ζήλων και σπουδήν.